Εδώ στην παρέα μας είναι η Θεοδοσία. Είναι η μητέρα του πεντάχρονου Χάρη. Ποιος είναι ο Χάρης, θα σας τον συστήσουμε σιγά σιγά. Και θα σας τον συστήσουμε γιατί μπορεί να μην είναι εν ζωή, αλλά στις καρδιές σου, στο χέρι σου, υπάρχει πάντα και θα υπάρχει πάντα. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θεοδοσία μου. Αγάπη μου. Λοιπόν, θα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά και το λέω με τη σειρά, Ρούλα μου, γιατί εσύ του συνάντησες, τι ακριβώς έχει συμβεί, γιατί ο πεντάχρονος γιος τους δεν είναι στη ζωή και αυτό γιατί τις πρώτες ώρες έζησε, από εκεί και πέρα ανέπνευσε τόσο πολύ τον καπνό που δεν μπόρεσε ο οργανισμός του να τον κρατήσει ζωντανό. Αυτό το πεντάχρονο αγόρι, το Χαράλαμπο Χάρη. Η Ρούλα έχει συναντήσει τόσο τη μητέρα Θεοδοσία, όσο και τον πατέρα του, ο οποίος σήμερα κατηγορείται για δόλο. Δηλαδή ότι ενδεχομένως αυτός ο άνθρωπος μπορούσε κάτι να κάνει και δεν έσωσε το παιδί. Εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα τώρα και το μεγάλο δίλημα για όλους μας. Ήθελε αυτός ο άνθρωπος να σκοτώσει το παιδί του. Παρακαλώ. Έχασαν το πεντάχρονο αγοράκι τους μέσα σε μια στιγμή. Η Θεοδοσία και ο Στέφανος είναι γονείς ακόμα τριών παιδιών και το Νοέμβριο του 2022 η ζωή τους άλλαξε ξαφνικά όταν το διαμέρισμά τους στον Κολωνό τυλίχθηκε στις φλόγες. Στο σπίτι βρισκόταν ο πατέρας της οικογένειας με τα παιδιά. Η γυναίκα του είχε βγει για λίγο έξω με το μεγαλύτερο γιο τους. Η πυρκαγιά που ξέσπασε είχε ως αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί στο διαμέρισμα ο πεντάχρονος Χάρης, ο οποίος για 12 ημέρες έδινε τη δική του μάχη στο νοσοκομείο για να κρατηθεί στη ζωή. Όμως δυστυχώς δεν άντεξε. Σήμερα, σχεδόν ένα χρόνο μετά την τραγωδία, ο πατέρας κατηγορείται πως με πρόθεση έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή του πεντάχρονου γιού του, προκαλώντας με τη συμπεριφορά του το θάνατο του παιδιού. Οι γονείς του άτυχου Χάρη μιλούν αποκλειστικά στην εκπομπή μας και τη Ρούλα Κουσκουρή για την τραγωδία που έζησε η οικογένειά τους. Μπαίνω όμως στο σπίτι, κάνω την ινσουλίνη μου για τη μεσαχαροδιαβήτης και μέσα στο γήθαρκο. Και κατά τις 9:30-10 παρά. Ακούω στα αυτιά μου, μπαμπά μου, μπαμπά μου, φωτιά, φωτιά. Και με το που άνοιξα τα μάτια μου και είδα τον καπνό που με έπνιγε και έβλεπα τη φωτιά από τον καναπέ, έκανα πολλές επιθέσεις για να μπω στο δίπλα το δωμάτιο να δω τι συμβαίνει. Δεν μπορούσα. Μάται από την κάμπνα δεν μπορούσα. Ανοίγω το παντζούρι και βλέπω τον 7χρονο έξω. Τι κάνεις παιδί μου, μπαμπά μου είναι ο Χάρης έξω. Και προσπαθούσα από την άλλη της βεράντας που είχε κάψει τον ημάντα να το σπάσω το πλαστικό για να μπω μέσα για να το πάρω το παιδί. Δεν μπορούσα. Φτάνω στο σπίτι και αντικρίζω μαζί με τον πιο μεγάλο μου γιο, να βγαίνουν καπνούσε από τα παράθυρα. Φώναζα και τους γειτόνους από δίπλα, πάρετε την πυροσβεστική, πάρετε το ΕΚΑΒ. Και όντως, είχαν κάνει εκατοντάδες κλήσεις. Ήρθανε σε 45 λεπτά από ό,τι έμαθα. Μετά από τις 3 μέρες το έμαθα εγώ αυτό το πράγμα. Γιατί δεν μπορούσαν να παρκάρουν από εκεί. Και μετά πήγανε και πήρανε το παιδί, από ό,τι έβλεπα στο μπαρκόνι και το αφήσανε στο πεζοδρόμιο. Την κάρπα την είχε κάνει η Θεοδοσία. Ναι. Που άνοιξε τα μάτια, αλλά το ΕΚΑΒ αφάτου. Προσπαθούσαμε να το συνεφέρουμε, πρώτη εγώ. Του μίλαγα μήπως με άκουγε. Δυστυχώς δεν είχαμε καμία ανταπόκριση. Επίσης ήρθε πολύ αργότερα μετά το ΕΚΑΒ. Άντεξε μόνο 13 μέρες. Ήρωας ήταν για μένα που προσπαθούσε να κρατηθεί στη ζωή. Πολλές καλές στιγμές και αναμνήσεις. Αργεί να το έχω στην αγκαλιά μου. Αγγελούδι ήταν και στη ζωή. Αγγελούδι είναι και τώρα. Εσύ κατηγορείσαι τώρα ότι
στην ουσία έβαλε στη φωτιά και έφυγε από τη ζωή το παιδί σου. Κανένας γονιός αυτού που έχουμε περάσει, να μην το περάσει κανένας. Αν υπάρχει από το κράτος μας και από τις αρχές μας τη δικαίωση, έτσι, γιατί αυτά τα παιδιά, ποιος θα τα μεγαλώσει. Έχω ρίξει μεγάλο αγώνα και ρίχνω για αγώνα για αυτά τα παιδιά. Έτσι, για τη ζωή μου θα δίνω, κυρία Ρουπνά, και τη ζωή μου για αυτό το παιδί. Καλύτερα να με παίρνει εμένα ο Θεός παρά αυτό το αγγελούδι. Εσύ στέκεσαι στο πλευρό του σύζυγου σου. Βεβαίως. Δεν πιστεύω με τίποτα δηλαδή ότι ο σύζυγός μου προκάλεσε όλο αυτό για να φύγει το παιδί από τη ζωή. Τι είναι αυτό που προσδοκάς, τι είναι αυτό που ζητάς σήμερα εσύ? Θα ακουστεί η ιστορία μας, η δικαίωση, έτσι. Ποιος μπορεί να μας βοηθήσει για να μπούμε σε μια σειρά. Μπορώ να καταλάβω κάτι. Γιατί να διώκουν το σύζυγό σου που εκείνη την ώρα ήταν μέσα, συνέβη αυτό που συνέβη και αυτή τη στιγμή τον έχουν κατηγορούμενο? Υπάρχει κάτι στις σκέψεις, στο μυαλό, υπάρχει κάποια καταγγελία ότι ενδεχομένως να κακοποιούσε τα παιδιά, ενδεχομένως κάτι άλλο να συνέβαινε? Δεν νομίζω να υπήρχε κάποια τέτοια καταγγελία. Άρα πού στηρίζουν το γεγονός ότι επειδή υπήρχε ένας αναπτήρας εκεί και ήταν προσβάσιμος, δηλαδή μπορούσε το παιδί να τον πάρει αυτόν τον αναπτήρα και να βάλει τη φωτιά? Ναι. Το άλλο παιδί. Το άλλο παιδί. Το 7 χρόνια. 7. Δεν υπήρχε αλκοόλ στον οργανισμό του, δεν υπήρχε κάτι τέτοιο, έγιναν οι απαραίτητες εξετάσεις. Θα μου επιτρέψεις να τα ρωτάω όλα, γιατί αυτή τη στιγμή... Κανένα πρόβλημα. Είναι, ας πούμε, παράλογο εσείς. Αυτή τη στιγμή ζείτε πάρα πολύ φτωχά. Δηλαδή δεν έχετε την καθημερινότητά σας. Δεν έχετε καταφέρει να ορθοποδήσετε μετά από αυτή την πυρκαγιά. Και όποιος άνθρωπος πραγματικά θέλει να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους, να τους βοηθήσει. Γιατί η Ρούλα πήγε εκεί, βλέπετε το σπιτάκι τους, δεν έχει τίποτα μέσα. 35 τετραγωνικά ζουν όλοι μαζί η οικογένεια. Το μόνο που κατάφεραν να πάρουν από το σπίτι που κάηκε ήταν ένα κρεβάτι και μία φωτογραφία του παιδιού τους. Αυτά και μόνο σε ένα σπίτι νοικιασμένο έχουν... που πήρε φωτιά. Ακριβώς. Έτσι, δηλαδή. Και... Δεν είναι ότι είχε αυτόν τον τραγικό επίλογο, έτσι. Είναι τραγικός ο επίλογος με την απώλεια του παιδιού τους, αλλά και με την απώλεια της στέγης τους, των πραγμάτων, όλα. Άρα, ουσιαστικά, αυτή τη στιγμή, αυτό που βιώνετε είναι και δεν έχετε σπίτι να μείνετε, μένετε σε 35 τετραγωνικά πια που νοικιάσατε, μετά από όλα αυτά, αλλά στο εδόλιο κινδυνεύει ο σύζυγός σου να μπει και φυλακή. Βεβαίως. Το πιο τραγικό, πραγματικά όμως. Να θέλεις να σωθείς από τη μία μεριά και να κινδυνεύεις από την άλλη. Να μου έχουν συμβεί που μου έχουν συμβεί όλα αυτά, από την πρώτη μέρα. Πόσα παιδιά έχεις? Έχω μαζί με το Χαρούλη μου 4. Άρα, 4 παιδιά. 3 εν ζωή, 1 στον ουρανό, για τον κόσμο που θέλει να σε βοηθήσει. Ποιες ηλικίες? Είναι το κοριτσάκι μου 10 χρονών, ο γιος μου είναι 9, το άλλο το παιδάκι μου τότε Δεκέμβρη θα μπει στα 8. Άρα υπολογίζετε, αν θέλετε να δώσετε ρούχα σε αυτή την οικογένεια, ότι είναι ένα κορίτσι στα 10, 12 είναι αναπτυγμένο για τα είδη και είναι. Τόσο είναι και τα αγόρια. Το λέω αυτό γιατί αυτή η γυναίκα είναι από το μηδέν αυτή τη στιγμή. Ο σύζυγός που δουλεύει? Εργάζεται στο ταξί. Ως οδηγός ταξί. Ως οδηγός ταξί. Με ενίκιο επίσης. Να πω λίγο κάτι. Βρήκατε εύκολα σπίτι? Δηλαδή δεν σας κουβαλάει αυτή η ρετσινιά του καμένου σπιτιού που αφήσατε πίσω? Μας κουβαλάει, όπως το λέτε. Γιατί το σκέφτομαι κι εγώ. Δηλαδή να σου πω κάτι. Κι εγώ ιδιοκτήτρια να ήμουνα και να βλέπω ότι αυτή τη στιγμή κατηγορεί το σύζυγό σου για κάτι ότι μπορεί εκείνος να βάλει τη φωτιά, το αυτό, να είχε την παραμέτρηση. Πώς να σου δώσω ένα σπίτι που είναι δικό μου και μου ανήκει η ιδιοκτησία μου για να μείνεις εσύ μέσα? Ξέρεις, δεν θέλω να κακιώνουμε στους ανθρώπους και γι' αυτό είμαι υποχρεωμένη μέσα από την καρδιά μου να στο λέω όπως το νιώθω. Βεβαίως. Άρα λοιπόν, να έρθω να κάτσω και πιο κοντά σου. Άρα λοιπόν, τι είναι αυτό που εσύ αυτή τη στιγμή νιώθεις? Δηλαδή είσαι με τον άντρα σου αυτή τη στιγμή. Προσπαθείς να ξαναβρεις την καθημερινότητά σου.
τι είναι αυτό που σε πονάει πιο πολύ αυτή τη στιγμή. Δηλαδή κοιμάστε το βράδυ. Οι εικόνες, το παιδί σου, είχες πάει πού. Εκείνος έμεινε πίσω. Ξέρεις, εύκολα κάποιος θα πει, καλά, δεν πήγε να σώσει το παιδί, άνοιξε το παράθυρο, έβγαλε το άλλο έξω. Πάνε πολλά στο μυαλό του άλλου. Βεβαίως. Στο δικό σου Βεβαίως. Μυαλό τι ήρθε. Στο δικό μου μυαλό. Ξέρω ότι θα δίνει τη ζωή του για τα παιδιά. Και τη δίνει τη ζωή του για τα παιδιά. Ακόμα και σε αυτή την κατάσταση που ζούμε. Στη φτωχική. Δεν... πραγματικά αποκλείω το θέμα ότι θα ήθελε να κάνει κακό. Θεοδοσία είναι υγιής ο Στέφανος. Ο σύζυγός μου, όχι, δεν είναι υγιής. Χορηγείται κάποια φάρμακα λόγω ζαχάρου. Το λες αυτό με την έννοια ότι τον πήρε ο ύπνος για λίγο που ξάπλωσε στο κρεβάτι. Είναι γνωστό από τις ισουλίνες ότι οι ισουλίνες φέρνουν ύπνο. Ναι, είναι κατανοητό. Απλώς εγώ ξέρεις τι, Σταύρο μου, αυτή τη στιγμή είναι αυτό που, ξέρεις, μια οικογένεια καταρακώνεται γιατί από τη μια υπάρχει μια μεγάλη απώλεια μέσα στο σπίτι ενός πεντάχρονου παιδιού και από την άλλη είναι η καθημερινή επιβίωση για τα άλλα τρία παιδιά. Σε ένα σπίτι 35 τετραγωνικά και τα παιδιά αυτή τη στιγμή πνίγονται πολύ βία και για την απώλεια του παιδιού πάρα και πολύ. Για το ότι αυτά τα παιδιά θέλουν μια σοκολάτα στο σχολείο, θέλουν κάτι, θέλουν να... Εμένα πονάει πραγματικά. Η ψυχή μου πραγματικά. Και τι έκανε η πραγματικά. Πολιτεία, έχει σημασία Θεοδοσία, τι έκανε η πολιτεία, σας άσκησε μια ποινική δίωξη. Εκτός από την ποινική δίωξη για αυτά τα παιδιά σε αυτή την ηλικία που το ένα από αυτά είδε το αδερφάκι του να πεθαίνει. Από τη φωτιά. Τι έκανε η πολιτεία. Ποια ήταν η ψυχολογική συμπαράσταση. Τώρα είναι 8 ποιες ήταν οι υπηρεσίες. Ποιες ήταν οι υπηρεσίες που ήρθαν καλά, δίπλα βέβαια, να στηρίξουν τα παιδιά. Ξέρεις, εσένα. Ξέρεις ποιος είναι ο αντίλογος. Ζήτησες βοήθεια. Βεβαίως. Α, ζήτησες. Βεβαίως. Πού. Και στις αρμόδιες υπηρεσίες. Και δεν σε βοήθησαν. Όχι, βοήθεια δεν είχα πουθενά. Πραγματικά είμαι πολύ εξοργισμένη. Πολύ εκνευρισμένη για τα παιδιά, όχι για μένα. Τώρα, ας πούμε, μου... για το σχολείο, τετράδια, τα παιδιά πάνε σχολείο. Βεβαίως, εννοείται. Σου δώσε κανείς έτσι να σε βοηθήσει. Όχι. Με τον κόπο μας... Τα παιδιά έφερε... δεν τα παρακολουθεί κάποιος παιδοψυχολόγος. Όχι. Και ειδικά το ένα, ειδικά το ένα που ήταν. Είναι πολύ μεγάλη. Γιατί μιλάμε για πολλά τραύματα. Γιατί ήταν μαζί του πολλαπλά. Για πολλά αλλά η απώλεια μέσα στο σπίτι συνεχίζει να υπάρχει. Σαν έναν αδερφό και με ένα τέτοιο ακριβώς. Τραγικό τρόπο έτσι. Ακριβώς. Και τι πόρτες δεν χτυπήσανε, οι κοινωνικές υπηρεσίες. Ζητήσανε βοήθεια και του αρνήθηκαν. Βεβαίως. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα. Δεν θα ήθελα να τις κατονομάσω. Όχι, να τις κατονομάσετε πρέπει και να αναλάβουμε εμείς από εδώ και πέρα. Μιλάμε για το σχολείο μετά. Δηλαδή, δεν βάζουμε και στο μυαλό μας και πολύ υψηλό βαθμό. Αλλά από το πολύ είναι κοντινό, χειρότερο από το άρνηση, σχολείο δεν πρέπει. Μια διαφορία. Είναι χειρότερη από την άρνηση η διαφορία. Αλήθεια. Αλήθεια είναι και το αντιμετωπίζουμε καθημερινά αυτό που λέτε. Γιατί μέχρι να φτάσουμε στο στάδιο της πολιτείας υπάρχουν προηγούμενα σκαλοπάτια. Τα γειτονικά σπίτια, το σχολείο που είναι η πρώτη η κοινωνία ας πούμε, για τα παιδιά. Αν όλα αυτοί οι φορείς, ο Δήμος δεν συνεργαστούν, δεν μπορεί να φτάσει κάτι στην πολιτεία. Εγώ να σου πω κάτι, Πολύβια, επειδή την έχω εδώ δίπλα μου αυτή τη στιγμή. Έχω έναν άνθρωπο που κλαίει, αγωνίζεται και ξέρεις τι. Δεν είναι το κλάμα της μόνο, μπορεί να φανεί σκληρό, αλλά είναι ρεαλιστικό είναι για το πεντάχρονο που έφυγε. Αυτή πλάτα. Τη στιγμή κλαίει για την καθημερινότητα. Με έναν άνδρα που αυτή τη στιγμή, γιατί υπήρχε αυτός ο αναπτήρας, κατηγορείται, με δόλο κιόλας. Γι' αυτό τη ρώτησα. Υπάρχει το ενδεχόμενο να σε κακοποιούσε, να πήγε κανείς να έκανε καμιά ανώνυμη καταγγελία ότι κοίταξε να δεις εκείνο το σπίτι συνέβαιναν διάφορα κτλ. Και βλέπουμε, άλλες υποθέσεις που ούτε καν. Δηλαδή αν είχε γίνει νομίζω κάποια καταγγελία, τώρα έχουμε και το νομικό στο παρελθόν. Παιδιά, η πυροσβεστική είναι σαφής. Εγώ το έδωσα το χαρτί στη Ρούλα να το δει. Η πυροσβεστική είναι σαφής. Λέει δεν υπήρχε ενεργή εστία. Δεν υπήρχε μάτι, δεν υπήρχε κερί, δεν υπήρχε καντήλι, δεν υπήρχε σόμπα, δεν υπήρχε τίποτα. Και καταλήγει η πυροσβεστική. Πιθανόν
κάποιο από τα παιδιά να πήρε έναν αναπτήρα και να βάλε φωτιά σε έναν καναπέ. Δεν λέει καν πιθανόν. Λέει από τα ανωτέρα εξάγουμε το συμπέρασμα ότι. Ότι δηλαδή το 7χρονο αγόρι του άλλου αδελφάκι βρήκε τον αναπτήρα, του άρεσε να παίζει με τον αναπτήρα, έβαλε στον καναπέ φωτιά. Ο οποίος καναπές μπλοκάρισε την πόρτα και δεν μπορούσαμε να σώσουμε το χαράλαμπο. Γιατί ήταν εσύ, αν ήσουν εσύ στη θέση. Εγώ αυτό πάνω από. Εσύ έσπασες την πόρτα και μπήκες μέσα. Ανέβηκα, προσπάθησα να μπω, αλλά δυστυχώς από τους έντονους καπνούς δεν είχα πάλι πρόσβαση. Ωραία. Αν ήσουν εσύ στο σπίτι, ας αφαιρέσουμε ότι ο σύζυγος ήταν στο σούπερ μάρκετ και ήσουν εσύ. Θεωρείς πια, ξέροντας την αυτοψία του σπιτιού σου, πώς ήταν, θα μπορούσες να κάνεις κάτι άλλο? Στο συγκεκριμένο σημείο, όχι. Αυτό είναι που εμένα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή μου βάζει πολλά διλήμματα στο μυαλό μου. Δηλαδή, από τη στιγμή που και αυτή η γυναίκα δεν θα έκανε κάτι άλλο, τι να μπορούσε να κάνει ο πατέρας, να πηδήξει στο μπαλκόνι? Εφόσον προσπάθησα και ο ίδιος προσπάθησε. Υπάρχουμε... Μήπως φοβήθηκε λίγο τη ζωή του? Δηλαδή, σου είπε ότι ξέρεις κάτι, γυναίκα, με όλα αυτά που έχω τα προβλήματα, μήπως φοβήθηκα? Ή εσύ τι θα έκανες, δεν θα σώζες το άλλο παιδί, έστω που το άλλο ήταν μες στις φλόγες? Αυτό είναι το θέμα. Όχι, το προσπάθησε. Υπάρχουν και μαρτυρίες για αυτό το κομμάτι. Δεν έχεις ένα βάρος μέσα σου ότι μπορεί κάτι άλλο να συνέβη? Δεν το κρατάς, δηλαδή, δεν λες ότι, παιδί μου, μήπως δεν το ήθελε αυτό το παιδί στη ζωή? Γιατί εδώ τώρα φαίνεται ότι κάτι κάποιος μπορεί να σκέφτεται και σου λέει, βεβαίως, ας πάμε στα δικαστήρια και να δούμε τι θα αποδειχτεί. Βεβαίως και λογικό το βρίσκω. Εφόσον ξέρω επειδή, όμως. Και, συγγνώμη, Θεοδωσία, μένα. Παρακαλώ. Και εγώ, επειδή έχει σημασία, η ώρα που έφτασε η πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ. Εκεί ήθελα και εγώ. 45 λεπτά, λέτε, μετά έφτασε το ΕΚΑΒ. Απευθύνθηκα στο ΕΚΑΒ. Θα μπορούσε να έχει σωθεί το παιδί. Απευθύνθηκα στο ΕΚΑΒ. Βέβαια, από τους καπνούς ήταν. Δεν κάει και το παιδί. Άρα θα μπορούσε να έχει σωθεί το παιδί αν έφτανε το ΕΚΑΒ. Ζήτησα λοιπόν να μου δώσουν χαρτί από το ΕΚΑΒ για το πότε έφτασε. Για να μου το δώσουν, μου ζητήσανε πιστοποιητικό εγκυτέρων συγγενών, πιστοποιητικό μη δημοσίευση διαθήκη και πιστοποιητικό. Και λέω, το 5χρονο ρε παιδιά να άφησε διαθήκη. Μα... Θα σας το πω πώς έγινε ο διάλογος. Μου λέει, μπορεί να ήταν η Αθηνά ο Νάσης το 5χρονο. Γιατί να μην άφηνε διαθήκη? Εντάξει τώρα, επί της ουσίας όμως. Τώρα σας παρακαλώ, λέω, η Αθηνά ο Νάσης μία ήταν και θα την ήξερε. Έξανε ρόλο, γιατί... αλλά εφόσον από την πρώτη στιγμή. Από δεν την πρώτη στιγμή που καλέσανε. Έπρεπε τι να σας είχε είπα, έρθει γιατί το ΕΚΑΒ. Τόσο πολύ. Δεν το γνωρίζω, αλλά εγώ προσωπικά είχα φτάσει πρωτύτερα από την. Πριν το έκανα. Και έκανε και κάρπα στο παιδί, στο πεζοδρόμιο κάτω. Κάρπα, γιατί ήρθα, όταν μου το κατεβάσανε, μου το αφήσανε στο πεζοδρόμιο και μου σηκώσαν τα χέρια ψηλά. Και έκατσα εγώ κάτω. Έκατσα εγώ. Σοκαριστικό. Ναι, είναι σοκαριστικό. Σοκαριστικό. Και είναι σαν να του δίνω τις πρώτες βοήθειες. Επέλεξε ένα παιδί. Αυτό ήθελα να το. Γι' αυτό είναι, γιατί ήταν δύο παιδιά. Επέλεξε να σκοτώσει το ένα. Δηλαδή είναι λίγο. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να ασκείται τέτοια. Εκεί είναι το θέμα. Αυτή είναι η συμπαράσταση της πολιτείας, ποινική δίωξη. Εδώ είναι τώρα. Αν δηλαδή με δόλο ένας πατέρας. Αυτό επιλέγει το ένα από τα δύο παιδιά. Βεβαίως θα ξεκαθαρίσει. Είναι πασιφανές τώρα. Αλλά, με συγχωρείτε, δεν διαβάζουν. Τη πυροσβεστική. Τη πυροσβεστική στην έκθεση αυτοψίας. Τώρα, θα στείλουμε, άντε το εύκολο που βρίσκουμε, ποιος θα κατασχοληθεί. Άντε, λέει, τώρα να πάει ένα κατηγορούμενο λοιπόν, εκεί, γιατί ακούστηκε το θέμα κιόλας και τα λοιπά. Λοιπόν, και για κακούργημα. Όμως και άλλα θέματα. Και επειδή ασχολούμαι με παιδιά και εφήβους, πολλές φορές έχουμε υποθέσεις. Με μαμάδες ή μπαμπάδες, με κακοποίηση και πάνε στην εισαγγελία και όλα τα λοιπά. Τέτοια κινητοποίηση δεν βλέπω. Δηλαδή, για να ασχοληθεί κάποιος φορέας, βλέπει εισαγγελία ανηλίκων ή το οτιδήποτε, κάνουμε ολόκληρο αγώνα. Λοιπόν, επειδή εμείς κοιτάζουμε και τα πρακτικά ζητήματα. Έχουν τρεις κοπέλες εκεί. Σταύρο μου, οι οποίες έχουν τόσο να. Σταύρο, σε παρακαλώ. Επειδή εμείς κοιτάζουμε τα πρακτικά ζητήματα και επειδή σε αυτό το λεπτό που απομένει θέλω να κάνω μια έκκληση στον κόσμο. Εδώ υπάρχει μια μανούλα και ένας πατέρας που αυτή τη στιγμή έχουν μείνει σε ένα σπίτι 35 τετραγωνικά που με δυσκολία βρήκαν να νοικιάσουν. Εκεί υπάρχουν τρία παιδιά. Ένα κορίτσι και δύο αγόρια. Χοντρικά θα σας πω στην ίδια ηλικία. 10χρονα, αλλά όταν χρειάζεται ρουχαλάκια ή σχολικά ή αυτό, για τέτοια παιδιά. Ένα κορίτσι, δύο αγόρια. Ό,τι μπορείτε να βοηθήσετε, το λέω μέσα από την καρδιά μου, χωρίς να μου έχει ζητηθεί,
αλλά μπορώ να καταλάβω πώς είναι να προσπαθείς να επιβιώσεις και να μην βρίσκεις από πουθενά τη χαρά, το φως, τη χαραμάδα. Γιατί αυτά τα παιδιά θρηνούν για το αδελφάκι και θρηνούν για την καθημερινότητα που δεν υπάρχει ούτε η σοκολάτα μέσα στο καλαθάκι που παίρνουν στο σχολείο. Το λέω γιατί πραγματικά μην νομίζετε ότι ο καθένας από εμάς απέχει από αυτό. Οι δύσκολες εποχές που ζούμε, δείτε τι συνέβη αυτό το καλοκαίρι με τις πυρκαγιές, δείτε τι συνέβη το προηγούμενο διάστημα, παρακαλώ πάρα πολύ στη Θεσσαλία. Οι άνθρωποι είχαν το βιός τους. Την επομένη, σήμερα που συζητάμε, δεν έχουν ούτε κάλτσα. Σκεφτείτε λοιπόν ότι βοηθώντας αυτή σήμερα, βοηθάτε τον ίδιο σας τον εαυτό αύριο. Σας αγαπώ, σας ευχαριστώ διαφημίσεις, σε ευχαριστώ Θεοδοσία μου. Εγώ να μην νομίζουνε και ότι διάλεξαν οι άνθρωποι ακριβό δικηγόρο. Με βάση μια παλιά γνωριμία απευθύνθηκαν σε μένα και εγώ προθυμοποιήθηκα να βοηθήσω. Δεν σας έβαλε κάποια εκπομπή, κύριε Γεωργίου. Αστειεύομαι. Διαφημίσεις. Έτσι, όχι για να νομίζω. Διαφημίσεις.